Μου Κύπρου και στην εκπρόσωπο της Αρχής για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα νέο σχέδιο το οποίο έχει μελετήσει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τα φωτοβολταϊκά και βρίσκεται η εισήγηση στο Υπουργείο Ενέργειας και αναμένεται εκεί να γίνουν οι διαβουλεύσεις και προσέξτε τι θα γίνει τώρα με αυτό το σχέδιο. Η Αρχή Ηλεκτρισμού είναι έτοιμη να διαθέσει περίπου ένα κονδύλι 5 εκατομμυρίων ευρώ σε μέσα νοικοκυριά για να χορηγήσει φωτοβολταϊκά συστήματα. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο έτσι θα έλεγα δίνει μια ανάσα σε αρκετούς από τους πελάτες της Αρχής, εάν και εφόσον εφαρμοστεί. Πάμε να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, κύριε Παπαδοπούλου. Ναι, το σχέδιο αυτό απευθύνεται κυρίως, απευθύνεται βασικά στοχευμένα στους μέσους οικιακούς καταναλωτές. Η Αρχή Ηλεκτρισμού θα προσφέρει στην κοινωνία αυτόν το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να στηρίξουμε νοικοκυριά που είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο, που δεν εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που ήδη στηρίζονται με άλλα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας. Υπολογίζουμε να δώσουμε σε έναν χρόνο γύρω στα 1.200-1.300 φωτοβολταϊκά συστήματα σε οικιακούς πελάτες. Θα απευθύνεται το σχέδιο αυτό σε πελάτες που κάνουν κατανάλωση 1.000 κιλοβατόρες τη διμηνία, δηλαδή μέχρι 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο. Θα και ανακαλύπτει το σχέδιο αυτό πλήρως την αγορά και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού, που θα είναι στα 5,2 κιλοβάτ. Μάλιστα, λοιπόν. Κυρία Παπαδοπούλου, να δείξουμε και μια κάρτα έτσι που έχουμε ετοιμάσει με κάποιες από τις πληροφορίες που μας δώσατε και εσείς το πρωί, για να γίνει και πιο κατανοητό. Το σχέδιο, όπως είπε και η κυρία Παπαδοπούλου, απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με κατανάλωση μέχρι 1.000 κιλοβατόρων τη διμηνία. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν, να το πούμε έτσι πιο απλά και πάνω κάτω, τώρα μην το δέσουμε και ότι είναι ακριβώς, που πληρώνουν 300 περίπου ευρώ ρεύμα τη διμηνία. Σε αυτούς απευθύνεστε. Σωστά. Μάλιστα, με τις σημερινές τιμές, ναι, ορθά το λέτε. Με τις σημερινές τιμές. 440 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των τελών. Άρα για μια διμηνία του στοιχίζει 340 ευρώ. Μάλιστα. Απευθύνεται κυρίως σε αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών. Στόχος είναι να βοηθήσουμε την μεσαία τάξη, όχι τους ευάλωτους, λίγο αυτούς που πάνε προς τους ευάλωτους. Έχουν κάποια οικονομική δυσκολία να έχουν το κεφάλαιο για να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκό. Ενώ με το σχέδιο αυτό, με τη βοήθεια της ΑΕΚ, θα καλυφθεί το κόστος από την Αρχή Ηλεκτρισμού και ο καταναλωτής θα κερδίζει μέσω του συμψηφισμού λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο αυτό αφορά net billing, όχι net metering. Και βασικά με το net billing γίνεται ο συμψηφισμός χρημάτων. Και με το σχέδιο αυτό επιτρέπεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού να αγοράζει η ΑΕΚ Προμήθεια την περίσσια ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό αυτό σύστημα σε χαμηλή τιμή, που τώρα καθορίζεται με πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στα 11 σεντ. Άρα η ΑΕΚ θα μπορεί να προμηθεύεται την περίσσια ενέργεια από αυτά τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε αυτήν τη χαμηλή τιμή, η οποία θα μπαίνει στο μείγμα παραγωγής της ΑΕΚ, και έτσι το όφελος θα μετακυλείται και στο σύνολο των καταναλωτών. Άρα με την αγορά της ΑΕΚ από αυτήν την περίσσια κατανάλωση θα μπορούν να υποφελούνται και όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές της ΑΕΚ. Μάλιστα, κυρία Παπαδοπούλου. Το ποσό της χορηγίας αν έρχεται στα 600 ευρώ το κιλοβάτ, με μέγιστη τιμή προσφορά δηλαδή της Αρχής Ηλεκτρισμού στις 2.400 ευρώ, και θα είναι παράλληλα με την υφιστάμενη χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, που είναι μέγιστο ύψος 1.500 ευρώ. Δηλαδή, να δώσουμε και πάλι ένα παράδειγμα. Να δώσουμε και πάλι ένα παράδειγμα. Αν δηλαδή εγώ τώρα είμαι αιτητής αυτού του νέου σχεδίου που θα έρθει, που θα συζητηθεί κλπ. Μου στοιχίζει εμένα να τοποθετήσω φωτοβολταϊκά στο σπίτι μου 5.000 περίπου. Πόσα θα πρέπει εγώ να πληρώσω, εάν είμαι δικαιούχος αυτού του σχεδίου? Θα πάρει ο δικαιούχος το ποσό από την ΑΕΚ μέχρι 2.400 ευρώ. Είναι τα 1.500 ευρώ του Υπουργείου Ενέργειας, που είναι 3.900. Άρα θα υπάρχει μία μικρή διαφορά, την οποία θα πρέπει να κληθεί να καλέσει, να καλύψει ο καταναλωτής. Οι πελάτες. Ίσως θα υπάρξουν και περιπτώσεις που δεν θα έχει ούτε διαφορά, κύριε Παπαδοπούλου, έτσι όπως μας το λέτε.
Ναι, μπορεί και να μην υπάρχει διαφορά. Μάλιστα. Απλά λέμε το πιο το extreme σενάριο. Να πούμε ότι οι πελάτες πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια του σχεδίου της υπηρεσίας ενέργειας και πρέπει να είναι συνεπείς καταναλωτές, συνεπείς πελάτες της ΑΕΚ Προμήθειας. Είτε είναι οι πελάτες οι οποίοι πληρώνουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους, είτε είναι πελάτες οι οποίοι με κάποιο σχέδιο εξόφλησης με δόσεις τηρούν τις δόσεις τους. Άρα πρέπει να είναι συνεπείς πελάτες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, θα είναι μία αίτηση ανααίτητη και η αρχή ηλεκτρισμού θα έχει εξουσιοδότηση να επικοινωνεί απευθείας και να πληρώνει απευθείας η αρχή ηλεκτρισμού τον προμηθευτή εγκαταστάτη που θα επιλέξει ο καταναλωτής να απευθυνθεί για να του εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό του. Και οι προμηθευτές αυτοί πρέπει να είναι από το συγκεκριμένο κατάλογο που έχει το Υπουργείο Ενέργειας. Η αρχή ηλεκτρισμού θα καταβάλει ίσως το μισό ποσό της χορηγίας στον προμηθευτή πριν να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό και το υπόλοιπο να το αποπληρώνει απευθείας η ΑΕΚ τον προμηθευτή. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παπαδοπούλου, όλο αυτό θα στοιχήσει γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα δωρήσει, αν μου επιτρέπει να το πω έτσι, 5 εκατομμύρια ευρώ προς τα μεσαία νοικοκυριά για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη από πλευρά σας. Η εισήγηση έχει πάει στο Υπουργείο Ενέργειας. Τι απομένει τώρα για να τεθεί σε ισχύ αυτό το σχέδιο? Θα πρέπει να καταλήξουμε να οριστικοποιηθεί αυτή η εισήγηση, ενώ συμπάντα με το Υπουργείο Ενέργειας, όταν εγκριθεί θα τεθεί σε εφαρμογή. Σε γενικές γραμμές αυτό περιλαμβάνει το σχέδιο. Μάλιστα. Ίσως κάποια τεχνικά ζητήματα να συζητηθούν. Είμαστε και το Υπουργείο και η ΑΕΚ, αλλά γενικά και όλη η πολιτεία. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση το συντομότερο δυνατό. Είναι μια πρόταση που υπέβαλε η διοίκηση και η διεύθυνση της ΑΕΚ στο Υπουργείο, που είναι και ο άμεσα προϊστάμενος μας, να το συζητήσουμε, να εγκριθεί και να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες ούτως ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η-1η του 2024. Να δούμε, κυρία Παπαδοπούλου, ευχόμαστε να γίνει και αυτό. Βέβαια, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν πάρουμε και τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα είναι αυξημένο το ενδιαφέρον, κυρία Παπαδοπούλου, να είστε προετοιμασμένοι. Σίγουρα. Λοιπόν, ρωτήσουμε. Θα είναι σειρά προτεραιότητας. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν αυτοί οι καταναλωτές που είναι λίγο πιο πάνω από το μέσο νοικοκυριό, το μέσο καταναλωτή. Μάλιστα. Θα ρωτήσουμε και το Υπουργείο Ενέργειας τις επόμενες μέρες για να δούμε πού βρίσκεται αυτή η μελέτη του σχεδίου σας. Να είστε καλά, κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.